Espera. Listo, maldición. Agonas Kipelu. Pistagios. Σομάλι. Βέβαια έχει το καλάθι. Για τους Πιστάγιος. Το Λουζάκι σε βήματα. Οι δύο ομάδες, το κύπελλο το υπόσχε περισσότερες ομάδες δηλώνουν. Είναι μια μορφή προετοιμασίας εν ώψη των καθοριστικών παιχνιδιών στο finish της regular season. Είναι δύο ομάδες που αγωνίζονται στη Master League. Για δύο ελεύθερες βολές. Άζωρο στην πρώτη. Πολύ κακή η δεύτερη. Δεν βρήκε καν στεφάνι. Μπάλα από τον Παπαϊλίου. Στον Πιεράκο θα φύγει στον εμφυλιασμό. Πρώτο δύο. Σιγουράς. Για τους πειρατές δεν θα το κάνουν σε κάποιο χρόνο. Πολύ μπάουτ από τον Νίκο Λουζάκη, ο οποίος έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Ψηλός.
καλάθι. 5-4. Αριστερό διάδρομο, θα αφήσει το δεξί. Θα μειώσουμε στον πόντο. Διάμενα θα βγει. Κύριας, ο Πιεράκος θα κοπεί στα ίσα. Από τον Κουτσούρη. Πάμε στο πρώτο time out της αναμέτρησης. Πιστάγιος. Το βάρος μακριών πόντο. 11-8. 2-38 για το τέλος. Επιθετικό. Ναι, επιθετικό φάουλ του Νικολιζάκη. Χαρακτηριστική κίνηση του ρεφ. Έβαλε το χέρι του γύρω από τη μέση του αντιπαλού στην προσπάθεια του να πάρει την εσφαιρική και να οδηγηθεί στο καλάθι. Τσουρίς. Ρόζα στο αριστερό. Τελειώσει ο κύριε Παλού. Λίγο πιζάκι σε λειτουργικό, ούτε αυτός, νέο επιθετικό. Επίδεση
Πολυσάνο, το Πολυλέκο. Παϊδιού. Ίση 11-10. Στο παιχνίδι, στην πρώτη στροφή της αναμέτρησης, αυτό το νοκάουτ παιχνίδι του Μπασκετάκι Καπ. Ο Γιάννης. Λάρι την μπάλα από τον Τάλαρο. Άψε τη συνεργασία των δύο παιχτών. Το μισό καλάθι ανοίγει σε κιλό. 13-10. Ρόζιας 13-12. Αυτό το σκηνικό παρακολουθούμε στις τελευταίες φάσεις. Σπιστάκιους να παίρνουν προβάδισμα τριών πόντων. Στη Σομαλή να επανέρχονται στο πόντο. Ο Φλίκος αστόχησε. Για να δούμε αν έρθει η ώρα να προσπεράσουν. Το Λουζάκης θα περάσει τον πάγκο σαν από πειράτες στη θέση του. Ταπέλη στο παρκέ, Φλίκος στον πάγκο. Από τη γωνία. Θα στοχίσει. Εδώ θα στοχίσει. Ο Ηλίας συνεχίζει στην άλλη πλευρά του κέντρου. Θα χάλασε την εκτέλεση. Ο Τσίπηρας θα κοπήσει αυτό το χρόνο. Έχει το rebound από τον Τάλαρο. Ο οποίος θα πάρει το φάουλ από σταματέα και θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. 13 δευτερόλεπτα για το τέλος του πρώτου δεκαλεπτού. Πάτησε παρκέ, πάτησε γραμμή, συγγνώμη. Πέντε 12 μπροστά οι γηπεδούχοι στο συν 3. Όλα έτοιμα για το σκήμα του δεύτερου δεκαλέτου. 15-12 το σκορ του πρώτου. Έγινε το λάθος, Πιστάκιος κατοχή. Και άλλο τη διαφορά που μπορεί στις ομάδες, δύο ομάδες σε τριών πόντων. Ο Κουτσουρίς θα στοχίσει, το 17-12 θα παραμείνει. Άλλη μια άμυνα για τους υπερδούχους. Τσίτουρας θα πάει μέχρι μέσα. Εξαιρετική προσωπική ενέργεια από το νούμερο 33 των γηπεδούχων, τον Τσίτουρα. 8-39, 20-12.
τα βοχιών, θα μαζέψει ο Μπάλαρος, ναι, θα μαζέψει. Κουτσούρης, ο Γιάννης, πάει μέχρι μέσα, ο Κεράκος θα βάλει τα χέρια του, την έφαγε. Πάλι καλά, θα πάει πάνω του, εντάξει, ο Κεράκος είναι πάλι γκάρι, δεν καταλαβαίνει από αυτά. Πάντα χαμογελαστός, έτσι τα αντιμετωπίζει όλα. Και καλά κάνει. Παπαϊλίου θα επιβλέψει την μπάλα, θα του πάρει την ταυτότητα ο Τσίτουρας. Έπρεπε να κάνει και την no look πάσα στον Κοντογιάννη που ακολουθούσε να δώσει έτσι λίγο θέαμα και σε εμάς εδώ στην εξέδρα στα ορεινά του γηπέδου. Πάμε σε ένα time out, 22-12 στο συν 10 διαφορά. Τέλος time out, οι απαραίτητες οδηγίες δόθηκαν κατέβεται στους δύο πάγκους. Θα παραμείνει. Ο γιατρής σε μπάλα. Μπάλα ρωσομάζεψη, σε τσίτουρα. Αυτή τη φορά δεν θα συνδεθεί με το καλάθι. Και το 22-12 θα παραμείνει κατοχή για τους πειρατές. Για τους παίκτες του Άλεξ Πελιβασάκη. Καθώς οδεύουμε σιγά σιγά προς το δεύτερο μισό του δεύτερου δεκαλέπτου. Παπαϊλιού αφήσει με καβλό, καλάθι. Παπαϊλίου ήρθε από πίσω ο Ηλίας και του έκρυψε τον ουρανό. Ρώσας θα περάσει στο παρκέ, είτε στον Νικολουζάκη. Διαχειρός Πιτίφη. Θα ρίξουν τη διαφορά στους 6. Ένα μικρό σερί 4-0. Σταματέας θα μαζέψει ο Ριμπάου. Ο Παλίου θα
έτρεξε εδώ το γήπεδο, ξέρει να το κάνει πάρα πολύ καλά αυτό. Κουτίδη, Σταματέας. Σωτηριάκος για 3. Πάρει το επιθετικό rebound. Θα επιχειρήσει και δεύτερο σερί, όχι, θα δώσει στον Παϊλίου. Εκείνος θα πάει μέχρι μέσα. Θα κάνει μαντέρα στο τέλος. Κάλαρος. Σύντουρας ακολουθεί, ξέρει να το κάνει πάρα πολύ καλά αυτό. Λάβει την μπάλα. 24-16. Παπαϊλίου θα στοχίσει. Ο Γιάννης θα πάρει το φάου. Σομαλούς, αυτό τα λέει όλα και οδεύουν προς το τέλος του πρώτου μικρόνου σε θέση οδηγού. Από τη στιγμή που τελευταία φορά που πέρασαν μπροστά οι Σομαλοί δεν έχουν πέρασει μπροστά σε κανένα σημείο του παιδιού, δικό μου το λάθος. Πρώτο δεκάλεπτο απλά ήταν σε απόσταση αναπνοής στον πόντο. Βρέθηκαν 3 φορές, 7, 6, 9, 8, 11, 10, 4 φορές και 13, 12 ήταν η τελευταία φορά. Μετά από εκείνο το σημείο ο Πιστάκιος έφυγα. Ακόμα και με 12, 28. Διαφορά στο παιχνίδι ήταν η 10 πόντοι και το 22-12 και για να δούμε αν καταφέρουν να ευστοχίσουν σε αυτή την επίθεση και σπάει το παιχνίδι είτε στις 11 είτε στις 12, αν επιχειρήσει είναι 3. Τώρα που το κάνουν δεν θα δούμε στο φόβος. Σταματέα στο rebound, μπάλα στο Παπαϊλίου. 2 με 1, θα τελειώσει μόνος του. 25, 18.
25-18. Έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό. Για να δούμε αν θα ρίξουμε τη διαφορά τώρα εδώ οι Σομαλοί. Και να δούμε κάνει το χατήρι μπάλα του Παϊλίου. Λίγος θα πάρει το φάουλ. Δεν πέτυχε το καλάθι. Σομαλή 25-19. Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε. Λάθος, 25-19 θα παραμείνει. Μια μικρή διακοπή για να δέσει ο Ρόζα στα παπούτσια του. Δεν θα συνδεθεί με το καλάθι. Σιτουράς. Σιτουράς ακροπή από το Ρόζα. Ο Καμπέλη θα κλέψει την μπάλα. Δεν θα καταφέρει να την αφήσει στο καλάθι. Ο Καμπέλη θα κλέψει την μπάλα. Πάει στο Ράντεγκάν.
από κάποιον να κόψει. Με το αριστερό 27-21 η διαφορά στους 6, πάντα μπροστά η Πιστάκιος, αλλά πάντα κοντάκι στο μαλλί. Πάρει το φάουλ, έχουμε αλλαγές. Ο Λουζάκης θα περάσει στον πάγκο, Σταμαθέας εντός, Τσιτουράς επίσης θα περάσει στον αγώνα. Timeout 4:57 για το τέλος του 3ου δεκαλέπτου. Πιστάκιος Ομαλή 30-21. Τέλος timeout. Οι απαραίτητες οδηγίες δόθηκαν εκατέρωθεν στους δύο πάγκους. Ο Παπαλίου θα κερδίσει το φάουλ. Πήρε την μπάλα, έκοψε, πήρε την μπάλα. Κατευθύνθηκε προς το καλάθι, θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Εντυπωσιακά ο Τσιτουράς θα δώσει στον Κοντογιάννη, ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ, θα έχει δικαίωμα και αυτός με τη σειρά του θα πάει στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Yeah.
γηπέδου έχει διαχείρος του Τσούρη, ο οποίος θα κερδίσει άλλο ένα φάουλ. Και θα έχει την ευκαιρία, εφόσον εξορχίσει, να στείλει το παιχνίδι σε 11 πόντους. Και θα έχει δικαίωμα για μία ελεύθερη βολή. Οδεύουμε σιγά σιγά προς το τέλος της προτελευταίας τροφής της αναμέτρησης. Τον Γιάννη, airball, Σιτουρά θα μαζέψει το rebound. Σιτουρής, Σιτουράς, κοιτάει ο Τάλαρος. Ήταν μικρές οι αποστάσεις ανάμεσα στους δύο παίκτες. Εξού και το κλέψιμο εν τέλει. Ο Παπαϊλίου έκανε όλη την ενέργεια με εξαιρετικό τρόπο από την άμυνα. Διέσχισε όλο το γήπεδο, τα κάνε μαντάρα στο τελείωμα. Για τα 2-25 θα παραμείνει, δεν έχουμε στόχο ούτε κυπεδούκι. Κιτσίδης πάρει το φάουλα τον Τσιτουρά, ο οποίος δεν το δέχεται. Σε πρώτο χρόνο τουλάχιστον θα δώσει το χέρι του στον Κιτσίδη. Πάντα σε αρνητικά πλαίσια, κύριοι μετά όλα τους, παίκτες των δύο ομάδων. Στο σύν 7 Κοντογιάννης, Λιγκός, Ταλαρός, θα κλέψουν το Λουζάκης. Ακολουθεί όπως πάντα ο Παπαλιού και ο Πιτίδης. Ο Παπαλιού δεν θα καταφέρει να τελειώσει τη φάση, θα πάρει όμως ο φάουλ. Μία στις δύο από τον Ηλία. Διαφορά στους 6 πόντους. Πάντα μέσα στο παιχνίδι η ομάδα του Κόουτς Βελβασάκη. Ο Ντογιάννης θα προσπληθεί. Λίγος στα 6 μέτρα, δεν θα βρει στόχο. Λιμπάδα από ποιον, λιμπάδα τελικά στα χέρια του Πιτίδη. Και θα διασκήσει όλο το γήπεδο. Έκανε παράβαση μπροστά στα μάτια του διαιτητή. Έχασε τον έλεγχο, δέθηκε εκτός ισορροπίας. Αλλαγή κατεύθυνσης
Θα πάρει το φάουλ, αρκετά φάουλ σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο. Έχουν συμπληρώσει τα 5 ομαδικά και οι δύο ομάδες και αρκετά φάουλ στο δεύτερο μισό αυτού του δεκαλεπτού. Κάποια στιγμή που αρχίσαμε να οδεύουμε προς το τέλος του. Χαλάρωσε στο κλίση, μπάλα στο σίδερο. Άστοχο στην βολή, θα μαζέψει ο Τσίτουρας στο επιθετικό, τον Γιάννης, φλίγκος. Τσίτουρας για τρεις. Με τη βοήθεια της τύχης 35-26, στους 9. Η τύχη πάει με τους Ιτανούς. Τέλος χρόνου επίθεσης για τους πειρατές. Ο Παϊλίου θα πάει μέχρι μέσα, θα αφήσει την μπάλα. Δεν θα ευστοχίσει, δεν θα συνδεθεί με το καλάθι. ...27 και 73 δέκατα για το τέλος. Έξω το συμπλώτη. Στη δεύτερη. Όλη η επίθεση για τους πειρατές. 13 δευτερόλεπτα. Μπήκαμε στα τελευταία 10 τώρα. Θα πρέπει να βιαστούν. 5. Την μπάλα έχει μείνει κολλημένη ψηλά. Παπαϊλιού με το πεταχτάρι του. Τρίτου δεκαλέπτου. ...36-26 διαφορά στους 10. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει τελευταία στροφή της αναμέτρησης. Ο Παπαϊλίου θέλησε να βρει στο ξεκίνημα του τετάρτου δεκαλέπτου την επαναφορά, παρακαλώ. Πολύ καλή σκέψη. Δεν τους βγήκε όμως. Τσιτουράς. Πάρα λίγο να κλέψει ο Νικολουζάκης. Ο Γιάννης. Κουτσουρίς. Γίνει το λάθος στα Ματέας. Και αυτός θα κάνει λάθος. Πάμε πάρα πολλά φάουλ. Αντιαθλητικό τώρα.
Όπως κέρδισε το φάουλ. Διαφορά στους 12. Πάντα μπροστά η Πιστάγιος, δεν έχουν χάσει το προβάδισμα σε κανένα σημείο της αναμέτρησης. Έστωπος στη 4-2, 40-26 το παιχνίδι για πρώτη φορά στους 14. Θα βγάλουν και την άμυνα. Τσουρίς, Λίγκος. Το παλιού κέρδισε το φάουλ. Πάρει και το φάου. Θα ρίξει διαφορά στους 10. Μπορεί να
κηρύξει και σε μονοψήφια επίπεδα πόσο να προχύσει. Στους 7, 6 και 9 για το τέλος. Τέλος time out. Άμυνα. Από τη στιγμή που η ομάδα του έχει συμπληρώσει δραματικά, είναι μπροστά 8 πόντους. Δεν λέω σε καμία περίπτωση να μην παίξει άμυνα, αλλά η άμυνα του έχει μια μορφή πίεσης, σαν να κυνηγάνε. Βάζει στη διαδικασία το ρεφ. Στο σώμα εκεί την έχει έτσι κι αλλιώς χαρακτολογώντας. Το λέω να σφυρίξει ενώ Φιτίδης, Νικολουτζάκης θα αλλάξουν πολύ όμορφα την μπάλα. Εξαιρετική συνεργασία 45-39 και πάλι στους 6.
τον Κουτσούρη. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος τη στιγμή που οι Πιστάκιους έχουν μείνει από λύσεις στην επίθεση με δύο τρίποντα δίνει προβάδισμα αυτή τη φορά 9 ποντών 48-39. Παπαϊλιού θα πάρει το φάουλ. Στόχος ο Ηλιάς στην πρώτη 48-40. Εκείνο και για την ομάδα του. Δεν θα βρουν στόχο. Είπαμε έχουν στερέψει από λύσεις. Έφυγε η μπάλα. Κουτσουρίς. Καπέλης, Κουτσουρίς. Τσιτουράς. Πάρει και αυτή την προσπάθεια. Δεν θα πάρει στον πάρει τώρα. Στάει φάουλ. Έχουμε δει τα τελευταία 2 λεπτά. Παπαϊλού για 3. Άστοχος, Νικοφιλουζάκης στο επιθετικό. Δεν θα βρει στόχο. Το ριμπάντο από ποιον, από τον Ρόζα. Χρειαστεί ένα μεγάλο καλάθι σίγουρα. Το οποίο θα το πάρουν από τον Παπαϊλίου. 48-43 διαφορά στους 5, 1 και 32. Πάμε σε time out. Λοιπόν, το time out τελείωσε. Πάμε για τα τελευταία 90 δευτερόλεπτα της αναμέτρησης. Σαν να ζώνησε η Σομαλή. Ο Γιάννης από τα πόδια του Κάλαρη πάρα θα περάσει εκτός. Παρουσιάζουν σημάδια κόπωσης οι Πιστάκιους. Δεν είναι και μια παιδιά. Εντάξει, δεν τους πήραν και τα χρόνια σίγουρα. Δεν είναι ώρα για παιδιά. Σαματέας, Παπαϊλιού. Πήγαμε στο τελευταίο λεπτό. Περάσει το Ματέα, τι τους κρίξει, 3 δευτερόλεπτα. Πετύχε με το καλάθι. Σε αυτό το χρονικό σημείο πήγαινε το παιχνίδι στη μία κατοχή με 50 δευτερόλεπτα. Καταλαβαίνετε όλοι ότι πηγαίναμε για μεγάλο φινάλε. Ακόμα είναι μέσα στο παιχνίδι δουλειά. Αυτή θα την έχει τελειώσει. Θα πάρει τη σκυτάλη από τον Κουτσουρί. Τα τρίποντα θα είναι αυτά που εν τέλει θα τους δώσουν την νίκη. 51-43. Οι Πιστάκιος θα πάρουν την πρόκριση για την επόμενη φάση. Πλησιάσανε 3 φορές. 42-37 την πρώτη. Στο 42-37 Κουτσουρίς τρίποντο. Στο 45-39 τρίποντο. Και στο 48-43 τρίποντο μάλιστα. Λοιπόν, τέλος παιχνιδιού. Πιστάκιος Ομαλή Πειρατές για το Μπασκετάκι Cup.
51-43 πρόκριση για τους πιστούς.